Λοιπόν, να με συγχωρέσει γιατί είχαμε ένα τηλεφώνημα. Ο Γιώργος ο Μακρής, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να του δώσω πολλά συγχαρητήρια. Δύο τέρματα. Ευχαριστώ. Γιώργο, καλησπέρα και πολλά μπράβο. Καλησπέρα σας. Για το πρωτάθλημα, συγγνώμη για την καθυστέρηση που σε είχα στην αναμονή. Είσαι ο πρωταγωνιστής, ο απόλυτος του τελικού. 11 βέβαια είναι όσοι παίζουν και με τις αλλαγές παραπάνω, αλλά έχεις πετύχει και τα δύο γκολ απέναντι στην Κέρκυρα στον τελικό του πρωταθλήματος ΚΑΠΑ 19. Ο Ηρακλής είναι πρωταθλητής και μέσα σε αυτή την πολύ πολύ δύσκολη σεζόν και εσύ το ξέρεις ένα παραπάνω, γιατί πολλές φορές ήσουν και στην αντρική ομάδα, έκανες και προετοιμασία, ήσουν και στις αποστολές στα παιχνίδια του Κυπέλλου, οπότε έχεις εμπειρία και από εκεί. Ξέρεις το πόσο πολύ ανάσα μας δώσατε και μια χαρά, έτσι, μια παρένθεση με αυτό που πετύχατε. Ναι, βεβαίως. Για σένα τι σημαίνει αυτός ο τίτλος, τι σημαίνει? Καταρχήν, είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί δώσαμε αυτό έστω και μια μικρή χαρά στον κόσμο που έχει περάσει τόσα πολλά τελευταία χρόνια. Και γιατί όλοι οι κόποι μας στο τέλος ανταμείφθηκαν από όλη τη χρονιά, μαζί με τους προπονητές που παλεύαμε όλοι μαζί κάθε μέρα στις προπονήσεις και μαζί με τη διοίκηση που μας βοήθησε όλη τη χρονιά, ήταν το στήριγμά μας. Τη διοίκηση εννοείς στους ανθρώπους που ήταν κοντά στις ακαδημίες? Ναι, ναι, όλοι αυτοί. Πες μου λίγο για τον τελικό και τα δύο δικά σου γκολ. Άλλος ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ηρακλή και είναι ο πρώτος σκόρερ Ξυρίδης όλης της κατηγορίας, νομίζω, πήρε και βραβείο. Αλλά εσύ βρήκες τον τρόπο, ειδικά το δεύτερο γκολ, με πονηριά, νομίζω, έκλεψες την μπάλα από το τραγικό λάθος που έγινε. Ναι, είναι και τελευταία στιγμή το πρόλαβα, το έβαλα. Το πρόλαβες, ναι. Για πες μου, για το μάτς, πώς το έζησες και για τη δική σου επιτυχία με τα γκολ. Εντάξει, όπως μας είχε πει και ο προπονητής, ότι κάθε τελικός είναι διαφορετικός στα υπόλοιπα μάτς. Δεν είναι το ίδιο. Όλοι είχαμε βγάλει το 110% του εαυτού μας και μαζί για αυτό πήραμε το πρωτάθλημα. Εγώ προσπάθησα να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορούσα στην ομάδα μου και δόξα τω έβαλα και τα δύο τα γκολ. Και που βοήθησαν καταλητικά, πιστεύω. Για τη δική σου παρουσία τη φετινή, έχει παίξει ρόλο και οι εμπειρίες που απέκτησες με την πρώτη ομάδα, με τη μεγάλη ομάδα, είτε σε αποστολές Κυπέλλου, είτε στα φιλικά, είτε στην προετοιμασία, ήσουν από νωρίς χρονικά. Ναι. Βεβαίως, έχω μάθει πάρα πολλά δίπλα στους μεγάλους ηλικιακούς ποδοσφαιριστές. Μου έχουν μάθει πάρα πολλά και στην προετοιμασία και από τους προπονητές βέβαια. Πήρα και ψυχολογία φυσικά από την πρώτη ομάδα και προσπάθησα να βοηθήσω όσο πιο πολύ τη δεύτερη που αποκλήθηκα να βοηθήσω. Πλέον είσαι σε ηλικία που είναι η τελευταία σου σεζόν ως ΚΑΠΑ 19, ή μπορείς να παίξεις και του χρόνου? Νομίζω μπορώ να παίξω του χρόνου. Έχεις ακόμα μία χρονιά. Άλλη μία χρονιά, ναι. Το λέω αυτό γιατί φαντάζομαι και εσύ είσαι ανήσυχος και εσύ είσαι προβληματισμένος, όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας στον Ηρακλή. Γιατί δεν ξέρετε τι θα γίνει αύριο μεθαύριο, ποιο είναι το μέλλον. Την επόμενη μέρα, ακριβώς. Το είπες πολύ ωραία. Έχεις κάποια ενημέρωση, Γιώργο, από τον οποιοδήποτε στην ομάδα, το τι να περιμένετε από εδώ και πέρα, μετά την επιτυχία? Όχι, αυτή δεν έχω κάποια ενημέρωση. Όλοι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα στην Ηρακλή. Οπότε πλέον ξεκουράζεστε και είστε σε αναμονή? Όλοι, ναι, περιμένουμε τι θα γίνει. Θα ακούσουμε. Τώρα κάνουμε προπονήσεις, φυσικά χωρίς το άγχος, χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Μέχρι πότε συνεχίζετε, πάτε μικρά, κανονικά? Ναι, ναι. Για ένα ακόμη περίπου μήνα, νομίζω. Για ένα μήνα, καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό, ναι, για να μην σκορπίσετε μέχρι να πάρθουν οι αποφάσεις. Σε φόρμα, ναι. Έτσι ακριβώς. Τι έκανε τον Ηρακλή να είναι πρωταθλητής? Έναν Ηρακλή που σε σχέση με άλλες ομάδες, με τις υπόλοιπες ομάδες, και αυτές πόσο μάλλον που πήγανε στα τελικά, δεν είχε τόσο χρόνο. Δηλαδή, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα από 200-300 παιδιά, έπρεπε οι άνθρωποι του Ηρακλή να διαλέξουν εσένα και άλλους 20-25. Παρ' όλα αυτά, εσείς γίνατε η καλύτερη ομάδα και το αποδείξατε στο γήπεδο. Τι σας έκανε καλύτερη ομάδα, Γιώργο? Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι τα πολιτήρια είμαστε, δηλαδή, τα πολιτήρια είμαστε φίλοι, έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Και μαζί με την καθημερινή δουλειά στις προπονήσεις και το χαρακτήρα του καθενός, καταφέραμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Και σας αξίζουν και πάλι πολλά συγχαρητήρια. Εύχομαι καλές προπονήσεις. Εύχομαι η αναμονή να σου φέρει και να μας φέρει όλους κάτι καλό, ένα ευχάριστο νέο.
Και πάλι πολλά μπράβο. Πολύ ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά.